Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε έτσι κι αλλιώς πολλά χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, γνωρίζετε πάρα πολλά, σίγουρα σας έχουν επισκεφθεί και έχετε μιλήσει με όλους τους υποψήφιους δημάρχους. Αν φέτος πολιτευτείτε. Δεν είναι η άμεση προτεραιότητά μου, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα ήμουνα κοντά σε δράσεις πολιτών όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές και με τον ένα ή τον άλλο βαθμό βοηθούσα δημοτικές κινήσεις. Αυτή τη φορά όμως πραγματικά είμαι σε ένα μεγάλο δίλημα. Το δίλημα είναι ότι η Νίκαια έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο που μπορεί να φτάσει μία πόλη. Υποβάθμισης, γκετοποίησης. Και πραγματικά για όσους είμαστε νικαιώτες και έχουμε γεννηθεί σε αυτή την πόλη, εμένα το πατρικό μου το σπίτι είναι στην οδό Λαοδικίας 71, μας δημιουργεί μία θλίψη, μία μελαγχολία και μία στεναχώρια να βλέπουμε την πόλη που μεγαλώσαμε στους χωματόδρομους τους που παίζαμε μπάλα και κάναμε ποδήλατο, να ξαναγυρίζει 60 και 70 χρόνια πίσω όσον αφορά την ανάπτυξη αντί να πηγαίνει μπροστά. Με το σκεπτικό αυτό και με το σκεπτικό ότι υπάρχει πίεση από τα μέλη μας, από τους εμπόρους της πόλης και από απλούς κατοίκους πελάτες μας ότι αυτή η κατάσταση είναι αντιστρέψιμη, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να θέσω υποψηφιότητα σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και προτρέπω μάλιστα και συναδέλφους μου άλλους να μπουν, μια και στους καλλικρατικούς δήμους οι αρμοδιότητες που δίνονται είναι αρκετά περισσότερες από αυτές που υπάρχουν τώρα στις δημοτικές αρχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν εκλεγούμε κάποιοι από εμάς, εκπροσώπους των εμπόρων στα νέα δημοτικά συμβούλια, θα μπορούμε να συμβάλλουμε και θα μπορούμε να πιέσουμε στο να δοθούν λύσεις στα χρόνια προβλήματα των εμπόρων, λύσεις από ανθρώπους που ξέρουν το πρόβλημα και μπορούν να προτείνουν ακριβώς τι είναι αυτό που χρειάζεται ο δρόμος, τι παρέμβαση θα είναι αυτή και πώς πρέπει να λειτουργούν οι πλατείες της πόλης και πώς πρέπει να αστυνομεύεται η πόλη. Γιατί πραγματικά εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα και βλέποντας τη στρεβλή αυτή η λειτουργία της πόλης μπορούμε πιστεύω να πιέσουμε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση.